Κυρία Μητροπούλου, πείτε μας πώς δεν είναι ο τίτλος του βιβλίου «Μια στιγμή, μια αιωνιότητα μονάχα» με την ιστορία που αφηγείστε σε αυτό. Μια στιγμή, μια αιωνιότητα μονάχα, λοιπόν. Καθένας από εμάς κάνει όνειρα, πολλά όνειρα για τη ζωή του. Παίρνει αποφάσεις, έχει επιλογές, αλλά κάποιες φορές μια μικρή μεταβολή της τύχης, το συζητάμε τη φωνή, μια μικρή λεπτομέρεια, μπορεί να είναι αρκετή για να αλλάξει τη ζωή μας. Να το πω πιο ποιητικά, να αλλάξει η ρότα του καραβιού που λέγεται ζωή. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και εμάς, μπορεί να επηρεάσει και το περιβάλλον μας, αλλά και τους απογόνους μας και τις επόμενες γενιές που θα μας ακολουθήσουν. Διαβάζουμε ότι είστε πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Cardiff University της Βρετανίας στην Αρχαία Ιστορία. Πείτε μας πώς πιστεύετε ότι οι σπουδές σας διαμόρφωσαν ως προσωπικότητα. Cardiff University, 20 χρόνια πίσω με γύρισε. Τέτοια εποχή ήμουν φοιτήτρια στη Μεγάλη Βρετανία. Μου δόθηκε ευκαιρία να σπουδάσω σε μια χώρα η οποία είναι χωνευτή λαών του πολιτισμού. Έτσι, γνώρισα ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αμερική, Βόρειος και Νότιος Αμερική, Οκεανία, Αφρική, Ασία. Έτσι, μπορώ να πω ότι με βοήθησε στο να διευρύνω το πνεύμα μου, να διευρύνω τους ορίζοντές μου, γνωρίζοντας πολλούς και διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς, νοοτροπίες, ηθικέθημα. Ωστόσο, ένα πράγμα κατάλαβα, ότι άσχετα από τη θρησκεία, τη χώρα καταγωγής, την κουλτούρα, όλοι το ίδιο γελάμε, το ίδιο πονάμε και το ίδιο συναισθανόμαστε τον πόνο του άλλου. Θα έλεγα μάλιστα ότι εκείνοι οι άνθρωποι είχαν μία άλλη αγνότητα, μία άλλη παιδικότητα, που εμείς οι Δυτικοευρωπαίοι δυστυχώς την έχουμε επεμπολίσει. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι την έχουμε επεμπολίσει, την κρατάμε κρυμμένη. Άλλο βέβαια αν αυτή ζητάει κάθε φορά να ανέβει στην επιφάνεια και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Χάρη τώρα στην τεχνολογία, με αρκετούς από αυτούς τους φίλους ξαναβρεθήκαμε και κρατούμε επαφή, μέσα από το Facebook δηλαδή και μέσα από email. Και βέβαια θυμόμαστε τις παλιές αναμνήσεις, τα φοιτητικά τα χρόνια, όλα αυτά. Επίσης θα θέλω να πω ότι και οι σπουδές μου στη Μεγάλη Βρετανία μου έδωσαν την ευκαιρία να συμμετέχω σε πολλά συνέδρια. Τα έξοδα τα κάλυπτε το Πανεπιστήμιο για τη μετάβαση σε διάφορες αγγλικές πόλεις. Και κακά τα ψέματα, παιδιά, τα περισσότερα θέματα που αφορούν εκεί την επιστημονική έρευνα και τα νέα επιστημονικά δεδομένα τα μαθαίνει στα συνέδρια, όχι στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων. Αλλά για αυτά και για άλλα πολλά, βέβαια, θα μιλήσουμε το Σάββατο στις 21 Νοεμβρίου στη Παναγιά στη Χάρη, στις 7 το απόγευμα, στην οδό Χέιντεν 3, στον χώρο εκδηλώσεων των εκδόσεων Όστρια, που θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου μου. Και θα γιορτάσουμε βέβαια μαζί και τα γενεθλιά μου, αυτά και 2 μέρες ετεροχρονισμένα.